Γεια σας, είμαι ο Μπάμπης Πολυχρονιάδης και αυτό είναι το Freedom of Press. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εξαγορά μια ενημερωτική ιστοσελίδα από έναν επιχειρηματία. Θα πείτε, εξαγορέ γίνονται κάθε μέρα που λέει ο λόγο. Οπότε, τι είναι αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη περίπτωση τόσο ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Εάν αφιερώσετε τα επόμενα 5 λεπτά να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο, θα σα λυθούν όλε οι απορίε. Το τελευταίο διάστημα, τόσο οι ίδιοι όσο και φίλοι από τα μέσα κοινωνική δικτύωση, παρατηρήσαμε ότι σε πολλέ τάσει λεωφορείων στην Αθήνα είχαν μπει διαφημίσει τη ιστοσελίδα rosa.gr. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δημοφιλές site που εστιάζει πολύ σε θέματα δικαιωμάτων και το οποίο εμφανίζει ένα προοδευτικό αριστερό προφίλ. Δεν σας κρύβουμε ότι μας ξένησε κάπως που το roza.gr με κοντά 180.000 ακόλουθους μόνο στο facebook επέλεξε να διαφημιστεί σε στάσεις λεωφορείων. Έτσι λοιπόν ψάξαμε και μάθαμε ότι πριν από 4 μήνες περίπου ο επιχειρηματίας Χάρης Πολίτης του Ομώνυμου Πολίτης Group έγινε νέος ιδιοκτήτης της Roza Media ιδιωτικής κεφαλαιοχικής εταιρείας με ποσοστό 80%. Συγκεκριμένα στις 22 Απριλίου 2024 πιστοποιήθηκε η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου των 350.000 ευρώ που είχε αποφασιστεί στη συνέλευση των εταίρων λίγες ημέρες νωρίτερα. Ο Χάρης Πολίτη μέσω της εταιρείας MCN Studios είκε, κατέβαλε 280.000 ευρώ για το 80%, ενώ οι άλλοι δύο εταίροι από 35.000 ευρώ κατέχοντα πλέον το 10% έκαστο. Το Πολίτη Γκρουπ διαθέτει μία σειρά από επενδύσει, όπω προκύπτει από την ιστοσελίδα του. Έχει κυρίαρχη παρουσία στη λεγόμενη υπαίθρια διαφήμιση σε Αττική και Επαρχία και κάπως έτσι εξηγούνται και οι διαφημίσεις του rosa.gr στις τάσεις λεωφορείων. Έχει πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως του Σφαίρα 102,2, Music 89,2, Ελληνικό 93,2 και το Dirty Radio ενώ δραστηριοποιείται και στο real estate, τον τουρισμό και τα τυχερά παιχνίδια. Βέβαια, υπάρχει μια υπόθεση, αυτήν των ενεργών μπαμπάδων και της συνεπιμέλειας, που δείχνει ότι στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν Rosa.gr και Politis Group είχαν εντελώς διαφορετικές απόψεις. Στι 6 Μαρτίου του 2021, οι ενεργοί μπαμπάδε, οι οποίοι υποστήριζαν τον νόμο για τη λεγόμενη συνεπιμέλεια, ευχαριστούσαν δημόσια το πολίτη Group για την ευγενική και αφιλοκερδή του χορηγία να τοποθετήσει αφήσει του σε 300 κεντρικά σημεία σχεδόν σε όλου του Δήμου τη Αττική. Την ίδια περίοδο, το 2021 δηλαδή, όλα τα ρεπορτάζ του Rosa.gr ήταν κατά του συγκεκριμένου νόμου. Ενδεικτικά αναφέρουμε υποχρεωτική συνεπιμέλεια, χαστούκι στην κυβέρνηση από την Επιστημονική Υπηρεσία τη Βουλή. Συνεπιμέλεια. Γυναικείς οργανώσει διαψεύδουν τον Τζιάρα ότι συνδιαμόρφωσαν μαζί το νομοσχέδιο. Μάλιστα, τα ρεπορτάζ επικαλούνταν απόψει ακόμα και βουλευτρίων τη Νέα Δημοκρατία που είχαν τότε αντίθετη θέση προ την κυβερνητική γραμμή. Αντάρτικος στην ουδού για τη συνεπιμέλεια από Γιαννάκου και Κεφαλογιάννη. Γιαννάκου για συνεπιμέλεια σε Τσιάρα. Δεν είσαι ο Πάπα τη Ρώμη. Το πιο ενδεικτικό από όλα όμως είναι το δημοσίευμα της 17 η Μαΐου 2021 σύμφωνα με το οποίο η Μαρκέτα Γιαννάκου, για την οποία να σημειώσουμε ότι απεβίωσε το 2022, έλεγε «απίθανες οι οργανώσεις που στηρίζουν τη συνεπιμέλεια, τρομερές διαφημίσεις υπέρ του νομοσχεδίου που σημαίνει πολύ χρήμα». Ο μήλος πολίτη όμως έλαβε και σημαντική στήριξη από τη λεγόμενη Λίστα Πέτσα με 418.000 ευρώ συμπεριλαμβανωμένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδα Δημοκρατία, που δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο του 2022, ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκη έδωσε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα που ανήκει στον Όμιλο Πολίτη. Το ρεπορτάζ σημείωνε ότι το μεγαλύτερο ποσό, ύψου 245.000 ευρώ, κατευθύνθηκε προ τη δραστηριότητα του ομίλου που σχετίζεται με την υπαίθρια διαφήμιση και ότι η επικυβέρνηση Μητσοτάκη ελαστικοποιήθηκε και το πλαίσιο που αφορά στην υπαίθρια διαφήμιση. Η εξαγορά του Rosa.gr από το πολίτη Group έχει δύο αναγνώσει. Αφενό ότι ο επιχειρηματία δεν έχει κανένα πρόβλημα να επενδύσει σε ένα μέσο ενημέρωση που είναι δημοφιλέ, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί με το περιεχόμενό του. Από τη στιγμή που θεωρεί ότι το περιεχόμενο δεν θέτει σε κίνδυνο άλλε επιχειρηματικέ του δραστηριότητε, προχωρά. Άλλωστε, στον ίδιο όμιλο ανήκει και η ιστοσελίδα pride.gr που εστιάζει σε θέματα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Για την ιστοσελίδα έχουν υπάρξει καταγγελίε από τη συλλογικότητα κατάληψη ΕΣΥΕΑ αλλά και το ριζοσπάστη για ομαδικέ απολύσει εργαζομένων και walk washing. Αφετέρου, παρατηρούμε ότι η εξαγορά του rosa.gr μέσω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που σχετίζεται με την κατάσταση των μέσων ενημέρωση στον χώρο τη κεντροαριστερά. Από τη μία έχουμε την απόκτηση του ιστορικού τίτλου τη ελευθεροτυπία από τον Βαγγέλη Μαρινάκη έναντι του ποσού των 8,1 εκατομμυρίων ευρώ. Από την άλλη, έχουμε ένα βέβαιο μέλλον για τα μέσα ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την Αυγή και το Κόκκινο, στα οποία οι εργαζόμενοι του παραμένουν απλήρωτοι. Ταυτόχρονα, έχει αρχίσει να περιέρχεται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και η εφημερίδα των συντακτών, στην οποία μέτοχοι είναι οι εργαζόμενοι τη, οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τι ζημιέ. Ζημιές για τις οποίες ευθύνεται και ο εκδικητικός διαφημιστικός αποκλεισμός της εφημερίδας από εταιρείες που συνδέονται με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Για περισσότερα ρεπορτάζ και ειδήσεις από το freedomofpress.gr μην ξεχάσετε να γραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube και να μας ακολουθήσετε στα social media.